Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι πολλοί εκείνοι που λένε «Θέλω να καπνίζω όπου κι αν είμαι». Σε κλειστό χώρο, σε εστιατόριο, σε καφέ, στον κινηματογράφο. Είναι κάποιοι άλλοι που λένε ότι εμένα, φίλε, ο καπνός σου με ενοχλεί. Μου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και στην υγεία μου και στη διάθεσή μου και γενικότερα. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε ότι αν καπνίζεις ή δεν καπνίζεις στο χώρο μου, δημιουργείς και οικονομικό αντίκτυπο από αυτή σου την απόφαση. Ο αντικαπνιστικός νόμος, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα τεθεί στο μικροσκόπιο της εκπομπής με το Νί και με το Σίγμα και θα τα συζητήσουμε όλα. Όμως, δείτε και πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε να σας πούμε, γιατί πραγματικά πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Και έχω επιλέξει να συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων που έκατσε, συζήτησε, επεξεργάστηκε το θέμα του πού πρέπει να καπνίζουμε, αν πρέπει να καπνίζουμε, πώς πρέπει να καπνίζουμε, σε ποιους χώρους πρέπει να καπνίζουμε, αλλά προφανώς, όχι προφανώς είμαι σίγουρος, μελετήθηκαν και όλες οι επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης. Γι' αυτό λοιπόν ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Νί και Σίγμα τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, που δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, παρόλα αυτά θα πρέπει να τις αναφέρω. Καλησπέρα, κύριε Μπεχράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Ο κύριος Μπεχράκης, επαναλαμβάνω, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου είναι μαζί μας επίσης σήμερα εδώ. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Πώς παντρεύονται οι καταναλωτές με τους ιδιοκτήτες? Με έναν τρόπο. Είναι πελάτες. Οι πελάτες. Οι μεν τον δε. Βέβαια. Και θα μας πει όλα όσα εκτιμά το Σωματείο των Καταστηματαρχών και θα έχουμε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να δούμε και άλλες διαστάσεις του θέματος, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της υγείας, δεν είναι μόνο το κομμάτι θέλω να πάω να πιω έναν καφέ, βρε αδερφέ, να καπνίσω και ένα τσιγαράκι, γιατί να μου το επιτρέπουνε. Είναι και το κομμάτι το κοινωνικό, είναι και το κομμάτι το οικονομικό και όλα αυτά έχουμε ετοιμάσει για σας να τα αναλύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να δούμε τελικά πού είναι η ρίζα του κακού. Η πολιτεία ίσως υποκρίνεται και θα σας πω γιατί. Και θα ξεκινήσω με αυτό, κύριε Μπεχράκη, και θέλω την άποψή σας. Για παράδειγμα, αν μια ευνομούμενη πολιτεία θέλει να προστατέψει την κοινωνία από το κάπνισμα, παίρνει μια πολύ απλή απόφαση. Δεν πουλά τσιγάρα. Τι θέλετε να σας πω τώρα σε αυτό? Γιατί δεν κάνει αυτό η πολιτεία? Λέω, ποια είναι η άποψή σας. Κοιτάξτε, δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Ναι. Να συζητήσουμε με ρεαλισμό για αυτά που υπάρχουν. Ναι. Δεν έχει βάλει ποτέ κανένα ζήτημα ότι δεν πουλάει τσιγάρα πουθενά και λένε αυτά. Ναι. Δεν συμβαίνουν πουθενά. Είναι υποθετικές καταστάσεις. Στον πλανήτη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε όλο τον πλανήτη δεν. Δίνει αυτά την επιλογή η ευνομούμενη πολιτεία στον πολίτη να επιλέξει. Η ευνομούμενη πολιτεία δίνει το δικαίωμα ακόμη σε κάποια τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το καπνεμπόριο να εξελίσσονται. Διότι δεν έχει βρει τη δύναμη να τα ελέγξει ακόμη αυστηρότερα. Σε αυτή τη φάση όμως, η κάθε ευνομούμενη πολιτεία του δυτικού κόσμου, στον οποίο και ανήκουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε, έχει βάλει κάποιους όρους. Και νομίζω ότι είναι οποίους, το δίκαιο. Στους οποίους η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, από καιρό θα έπρεπε να είχε ήδη προσαρμοστεί. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση, η οποία ας μην τη συζητήσουμε γιατί έχει γίνει, όμως τώρα εφαρμόζει. Και τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις οδηγίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε. Πάμε, αυτό λοιπόν, σημαίνει με απλά λόγια. Ναι. Και αυτή που είπατε στην αρχή να απαγορευτεί δεν έχει μπει ποτέ για στο συζήτηση. Τραπέζι και δεν έχει μπει σε καμία χώρα. Σε καμία. Απλά για άρα να δείξουμε είναι εξωπραγματικό. Ναι, είναι προφανώς. Ας πιάσουμε λοιπόν το πρόβλημα εκεί που βρίσκεται. Εκεί θα πάμε αμέσως. Αυτή τη στιγμή
η χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε για να βάλουμε και τους τηλεθεατές στη συζήτησή μας, να τους δώσουμε ένα στίγμα του τι προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος και να δούμε δηλαδή πού απαγορεύεται με τον νόμο που έχει περάσει πολύ πρόσφατα από τη Βουλή. Και έχω και εδώ ένα χαρτί το οποίο μου το έδωσε ένας φίλος μου χθες εστιάτορας και μου λέει ήρθε τώρα από το σωματείο η εγκύκλειος και δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, μου λέει. Θα δούμε αν είναι δύσκολα. Όμως πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος, πού δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Για να δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πλήρης απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους εργασίας. Λογικό φαντάζει αυτό, διότι σε ένα χώρο που εργάζομαι εγώ και δεν καπνίζω, δεν μπορώ να υπομένω τον καπνό του άλλου. Σωστά μέχρι εδώ? Σωστά μέχρι εδώ, αλλά να κάνω και την παρένθεσή μου. Ναι. Και επιτρέψτε μου να είμαι λιγάκι αγενής ως φιλοξενούμενος. Δεν είστε αγενείς, μας αρέσει αυτά, ωραία, αυτά που λέτε να τα λέτε γιατί τα πιστεύετε. Επειδή τα πιστεύω και επειδή θέλω να βοηθήσω για να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, θα ήθελα να παρακαλέσω να εφαρμόσετε το άρθρο αυτό στο στούντιό σας. Ποιος γιατί μου έκανε πολύ κακή εντύπωση ότι είναι γεμάτο σταχτοδοχεία και από τσίγαρα και συνάντησα και άνθρωπο που κάπνιζε στον δρόμο και αναγκάστηκα μες στο διάδρομο και εγώ του έκανα παρατήρηση ότι δεν πρέπει να καπνίζει εδώ. Να και αυτό κάτι το άρθρο, το οποίο λοιπόν, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Πού είναι τα... να δεσμευθείτε ότι θα εφαρμοστεί στο σπίτι σας. Πού είναι τα από τσίγαρα και τα τασάκια? Έχουμε εδώ μέσα τέτοια? Εγώ δεν έχω αντιληφθεί στούντιο, κάτι όχι, τέτοιο. Γιατί δεν καπνίζω πρέπει να σας πω και είμαι μανιακός αντικαπνιστής. Αλλά μπήκατε από την είσοδο. Ναι, αλλά δεν είδα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό εγώ είδα. Μάλιστα. Ποια είσοδο στα κεντρικά μου λέτε? Την είσοδο την κεντρική. Ναι, και υπήρχαν τα σάκια. Δεν εκεί είμαστε που με βάλατε να περιμένω για να έρθω μέχρι κύριε τώρα Μετράκη, εδώ. Δεν είμαι αστυνομικός για να ελέγξω αν δεν ο φύλακας ή ο αυτός που καπνίζει, καπνίζει. Η δεν είναι η δουλειά μου είναι... αυτή να αστυνομεύω το χώρο της επιχείρησης στην πρέπει οποία εργάζομαι. Πρέπει να βρείτε ένα τρόπο όμως να εφαρμοστεί. Ναι, αλλά αυτό είναι προσβλητικό για μένα. Σας λέω ότι είμαι αντικαπνιστής και δεν επιτρέπω το κάπνισμα στο χώρο εργασίας μου και δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Εσείς μου λέτε ότι κάποιος φύλακας κάπνιζε μπροστά. Όχι. Δεν μπορώ να ελέγξω εγώ αν καπνίζει ο φύλακας και σας δεν είναι η δουλειά μου. Κάτι παραπάνω. Ναι. Είπα περισσότερο. Ότι και στο χώρο που περίμενα και ναι, στο χώρο του μακιγιάζ ναι, και στην είσοδο υπήρχαν σταχτοδοχεία με τα σάκια μέσα. Και εγώ άρα, τι να κάνω, χώρο να, σας, τα, να τα εντοπίσω αυτό είναι και να τα καθαρίσω. Εγώ οφείλω, μου λέτε εφόσον εμένα, με καλέσατε εδώ. Με εγκαλείτε όχι, για να εκθέσετε όχι, την όχι, άποψή σας σε κάτι το οποίο συμφωνώ ότι πρέπει να ωραία, απαγορεύετε το κάπνισμα γιατί δεν έχω κάνει τον έλεγχο πριν έρθετε. Δεν ξέρω τι έλεγχο έπρεπε να έχετε κάνει. Έχω ναι, να αλλά πω, αυτό είναι και προσβλητικό όμως. Δεν είναι προσβλητικό, είναι μια αλήθεια. Όταν απευθύνεται επί προσωπικού σε μένα... Δεν απευθύνομαι σε τον άνθρωπο που με έχει καλέσει στην εκπομπή του να μιλήσουμε για την εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα ναι, και οφείλω να του πω ότι στο σπίτι που με κάλεσε ναι, ο νόμος παραβιάζεται. Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Το αντιπαραέρχομαι αυτό διότι δεν με αφορά, δεν σας κρύβω. Δεν με ωραία, αφορά υπό την έννοια ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να ελέγχω ποιος καπνίζει εδώ μέσα. Ωραία. Και ούτε θα κάνω τον αστυνομικό να πω στον κύριο ή την κυρία που καπνίζει γιατί καπνίζει. Προφανώς η επιχείρηση έχει τους αρμόδιους και θα μεριμνήσει ανάλογα μετά από αυτό που λέτε. Βεβαίως. Και επιμένω να λέω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους και όπως βλέπετε εδώ μέσα είναι εκκλησία. Ευτυχώς. Εδώ που είμαι εδώ παρόν και εδώ, βλέπω μπράβο, και παρακολουθώ είναι όπως αντιλαμβάνεστε πολύ καθαρό το περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό αρμόζει σε πολιτισμένους ανθρώπους. Έτσι. Δεν είμαστε σε κανένα τεκέ ούτε σε τρόγλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα παρακαλώ. Την επόμενη δηλαδή, πού απαγορεύεται όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό αφορά εσάς. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι κακώς μέχρι τώρα καπνίζαμε στα καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες κτλ. Και συνεχίζει να επιμένει ο νομοθέτης και να λέει ότι απαγορεύω εκεί το κάπνισμα. Η θέση δικιά σας ποια είναι? Καταρχάς απέναντι στην κοινωνία, γιατί η αντικαπνιστική εκστρατεία θα πρέπει να οριμάσει στην κοινωνία, όλοι μετέχουμε σε αυτή και όλοι έχουμε ευθύνη. Μάλιστα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ανήλικα πλάσματα, τα παιδάκια. Τα παιδάκια μπαίνουν στα εστιατόρια. Τα παιδάκια βάσει νόμου απαγορεύεται να μπουν στα μπαρ. Μάλιστα. Οπότε στα εστιατόρια αρνούμαστε να καπνίσουμε, ακόμη και αν θίξουμε δικαιώματα των καπνιστών καταναλωτών. Εκεί μέσα δεν θα ξαναδούμε κάπνισμα. Στα εστιατόρια λέτε? Έτσι ακριβώς. Στις καφετέριες? Στις καφετέριες, καφέ μπαρ
και αργυλάδικα, είναι ιδιαίτεροι χώροι. Είναι ιδιωτικοί χώροι, επένδυσαν άνθρωποι χρήματα, απασχολούνται κατά μέσο όρο 30 εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση. Εκεί θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί υπάρχει μια επιτροπή που γνωμοδοτεί για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια επιτροπή που θα συσκεφθεί και θα δώσει αποτελέσματα, όπως είναι οι οικονομολόγοι. Τι επιπτώσεις έχει αυτό ακριβώς το να διώξουμε ή, όπως σωστά είπατε, να αστυνομεύσουμε σε επιχειρήσεις 200 και 300 ατόμων ενήλικες που καταναλώνουν αλκοόλ, να ψάξουμε να βρούμε πού θα σβήσουν τα τσιγάρα. Άρα, λέτε, ουσιαστικά, λέω ότι θέλει... πρέπει να δουν κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ώστε να κλείσουν επιχειρήσεις. Εμένα το ερώτημά μου είναι ένα και θα το θέσω και ναι. Θέλω την απάντηση και του κυρίου Μπεχράκη. Μπορεί ένας επιχειρηματίας με 500 άτομα στο κατάστημά του να ελέγξει αν ο πελάτης κάτω από το τραπέζι καπνίζει και μπορεί να ελέγξει μέσα σε ένα τέτοιο χώρο ή να του επιβάλλει να το σβήσει, μπαίνει ο έλεγχος και τον εντοπίζει. Εγώ θα σας το πω αν μπορεί ή όχι. Θα πείτε την άποψή σας, αλλά θέλω και τον κύριο Μπεχράκη γιατί είναι εμπειρογνώμων. Όλα αυτά που επιχειρούμε να κάνουμε πράξη και στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν πρωτοτυπούμε. Δεν ψάχνουμε να βρούμε καινούργιους τρόπους. Δεν υπάρχει κάτι που μπόρεσε να κάνει όλη η Ευρώπη και λέμε εμείς δεν μπορούμε. Μπορούμε. Σε όλη την Ευρώπη αυτό που μου λέτε εφαρμόζεται με επιτυχία. Μάλιστα. Δεν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι εμείς εδώ. Ό,τι είναι ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Ισπανός, ο Πορτογάλος, ο Εγγλέζος, και επιλέγω λαούς που είναι ναι, λιγάκι ανεπτυγμένοι και ναι. Είναι μπορεί, και ο Έλληνας. Ναι. Ό,τι κάνει ο Έλληνας όταν πηγαίνει και στο εξωτερικό, θα κάνει και στη χώρα του με την εφαρμογή του νόμου. Δεν ψάχνουμε να βρούμε κάποιο καινούριο μοντέλο λειτουργίας. Εσείς τι λέτε, αυτό, κυρία μου. Αυτό ακριβώς συμφωνώ. Ναι. Όντως στην Ευρώπη απαγορεύεται το κάπνισμα ελεύθερα. Έχουν νόμους. Δημιουργήσει εξαιρέσεις, αν και δεν είναι η βαριά τους βιομηχανία. Εκεί έχουμε αυτοκίνητο βιομηχανία, έχουμε υλικά, έχουμε άλλου είδους καταστάσεις. Έχουν προβλέψει όμως και για τον επισιτιστικό κλάδο συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ώστε η μετάβαση στο απόλυτο μη καπνίζειν να μην μετρήσει με θύματα τους επιχειρηματίες. Υπάρχουν λέσχες. Δόθηκε δηλαδή περίοδος χάρη, το λέτε, υπάρχουν για ιδιαίτεροι χώροι κατανάλωσης καπνικών προϊόντων. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν νομίζω. Στην Ολλανδία απαγορεύεται να καταναλώσεις προϊόντα, φέρνω ένα παράδειγμα. Μπορείς όμως να μπεις σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο, απαγορεύεται και στο σπίτι σου να τα καταναλώσεις και μπαίνουν στην κατανάλωση των προϊόντων που πολλούνται νόμιμα. Συμφωνώ ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μεταφέρονται όμως ανακρίβειες. Δεν θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Ζητάμε εξαιρέσεις. Μεταφέρονται ανακρίβειες. Δεν υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις. Παρά σε ελάχιστα σημεία όλης της Ευρώπης. Ο κανόνας ο ευρωπαϊκός είναι ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους εστίασης και διασκέδασης. Ωραία. Και αυτό απορρέει από κοινοτική οδηγία, απορρέει από τη σύμβαση πλαίσιου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του οποίου είμαστε μέλη. Εδώ στην Ελλάδα είχαν γίνει κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες κατέπεσαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και το γνωρίζετε αυτό πάρα πολύ καλά. Φυσικά, εμείς προσφύγαμε. Ναι. Άρα δεν το είπατε, να το πω εγώ. Προσφύγαμε και το 9 και το 10 προκειμένου να αφήσουμε ανοιχτές επιχειρήσεις. Υπήρχαν εξαιρέσεις. Και εργαζόμενους 700.000. Οι οποίες κατέπεσαν. Ωραία. Και πλέον άρα, είναι καθολική η απαγόρευση. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν εξαιρέσεις. Θέλω να δούμε, να ολοκληρώσω με την κάρτα που απαγορεύεται το κάπνισμα για να έχουν εικόνα οι τηλεθεατές και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Υπάρχει ένα σημείο που θέλω να σταθώ λίγο. Θα το πω εντάχει λοιπόν σε χώρους αναμονής, το αντιλαμβανόμαστε. Αεροδρόμια, σταθμούς μεταφορικών μέσων και λιμένων, κυλικεία σε όλα τα μέσα μεταφοράς, παιδικές χαρές, ανοιχτά γήπεδα άθλησης και ψυχαγωγίας. Αυτά είναι τα σημεία που απαγορεύεται το κάπνισμα και μπορούμε να δούμε που επιτρέπεται, γιατί υπάρχουν και δύο χώροι στους οποίους επιτρέπεται κάποιος να καπνίζει. Ο πρώτος είναι οι χώροι για την παρασκευή προϊόντων καπνού, το εύλογο φαντάζομαι αυτό, και χώροι, εδώ θα μας δώσετε την δική σας διάσταση, που θα προσδιοριστούν ειδικά για καπνιστές. Όχι, δεν λέει αυτό νόμος. Δεν λέει αυτό. Όχι. Αυτό το δύο που έχετε εκεί ναι. αναφέρεται μόνο στα αεροδρόμια. Όχι παντού. Ναι. Άρα τα το δύο
Το τα κουβούκλια αυτοί, οι χώροι κλεισμένοι με εξαερισμό και γύρω-γύρω τζάμι, που βλέπουμε. Αλλά μόνο στα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια, όχι ναι. αλλού. Δεν επιτρέπεται ανάπτυξη τέτοιων χώρων οπουδήποτε αλλού πλην των αεροδρομίων. Και βέβαια τα πρόστιμα για παράνομο κάπνισμα, φίλες και φίλοι, είναι από 50 έως 500 ευρώ αν συλληφθεί κάποιος να καπνίζει σε ένα χώρο και από 500 ευρώ έως 10.000 για τα καταστήματα. Εξοντοτικά τα πρόστιμα, αλλά την ίδια στιγμή προφανώς λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του κράτους που κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει και κανείς δεν είχε λάβει σοβαρά υπόψη του τον νόμο και καπνίζανε παρά την απαγόρευση. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει ότι πρέπει να επιβάλλω σημαντικά πρόστιμα για να... γιατί μόνο με το φόβο υποθέτω θεωρεί ότι ο Έλληνας ανταποκρίνει. Όχι, για όχι. πείτε μας. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπατε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Εννοείται, εδώ είμαστε σε δημοκρατικό κανάλι και λέμε ελεύθερα τη γνώμη. Το ξέρω και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι. Πρώτον, δεν είναι ο Έλληνας ο απίθαρχος, ο ατίθασος, ο ανυπάκουσης στον νόμο. Ήταν το κράτος που δεν ήθελε να τον εφαρμόσει. Μάλιστα. Σε όλη την περίοδο, από το 2009 που ψηφίστηκε ο προηγούμενος αντικαπνιστικός νόμος μέχρι σήμερα, προ μερικών μηνών, η ελληνική πολιτεία δεν ήθελε να εφαρμόσει τον νόμο. Άρα, γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να κάνω γνωστό σε όσους μας ακούν είναι ότι σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει το 72 έως 75% των ενηλίκων Ελλήνων είναι θυμωμένοι από τη μη εφαρμογή του νόμου. Μάλιστα. Βγάζουν θυμό από τη μη εφαρμογή. Άρα η αποδοχή είναι τεράστια. Ωραία. Θέλω να πάμε, γιατί είπατε πριν από λίγο ότι υπόθηκαν κάποιες ανακρίβειες και θέλω να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, επειδή σας διάκοψα με την κάρτα. Σας ακούω. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι εξαιρέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε συναδέλφους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Πάντοτε υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Όπως υπάρχει και στην Κύπρο, που προβλέψανε το 30% της επιχείρησης να ανήκει στους καπνιστές καταναλωτές. Με διαχωρισμό χώρου. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή να μπει κουβούκλιο εκεί, όπως τύπου αεροδρομίου. Στο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει εξυπηρετική σχέση εργασίας. Αυτό ισχύει στην Κύπρο, κύριε Μπεχράκη, το γνωρίζετε. Στην Κύπρο υπάρχει ένα πολύ φιλοκαπνιστικό κλίμα. Μάλιστα. Το οποίο πιστεύω ότι σύντομα και εκεί θα αλλάξει. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το 30% έχει μια μεγάλη αδικία που πρέπει να την επισημάνουμε. Αδικία όχι μόνο προς τους εργαζόμενους που θα εκτίθενται εκεί και οι οποίοι δεν μπορούμε να τους βάζουμε να δουλεύουν κατά τέτοιες συνθήκες, αλλά δημιουργεί και άνηση συνθήκες μεταξύ σας. Διότι, επιτρέψτε μου να σας ερωτήσω, το κατάστημά σας πόσα τετραγωνικά είναι? Το κατάστημά μου είναι 150 τετραγωνικά. Μπράβο. Όποιος έχει κατάστημα 150 τετραγωνικών μπορεί να διαθέσει το 30% για κουβούκλιο. Όποιος έχει ένα 50. Μικρό κατάστημα των 20 και των 30 δεν μπορεί. Και οι κύριοι και οι κυρίες που προτείνουν αυτές τις λύσεις ουσιαστικά υποστηρίζουν μια τραγικά άνηση κατά, μεταχείριση των καταστημάτων. Ναι, είναι τα μεγάλα θα καταπιούν τα μικρά. Καλύτερα όμως να μιλώ εγώ λοιπόν, για μένα. Αυτά ναι, πρέπει να τα αναλύσουμε, έχω, να τα μάθει όλος ο κόσμος. Ακούστε με λίγο, έχω πολύ χρόνο. Έχω το 50, πολύ χρόνο. 30%. Έχετε λόγο. Πώς θα γίνει το 30% στο καφενείο των 20 τετραγωνικών? Ωραία, κύριε Μπεχράκη, θα μ' αφήσετε υποστηρίζετε όμως να ολοκληρώσω ναι, την αφήσουμε την κυρία Κωνσταντίνου να πει την άποψή της. Αυτό που ζητάμε είναι να δημιουργηθούν οι εξαιρέσεις, γιατί αυτό... Θα με αφήσετε να μιλήσω ναι. εγώ πια. Πείτε μου, κυρία Κωνσταντίνου, αφήστε τη λίγο, κύριε Μπεχράκη, να μιλήσει. Συμφωνώ ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Μάλιστα. Όμως οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να κλείσουν. Εδώ προτείνουμε το εξής. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, δημιουργία κλωβών με υαλοπετάσματα σφραγισμένα με τον κατάλληλο εξαερισμό, όπου δεν θα μπουν μέσα οι εργαζόμενοι. Θα πάρουν τα προϊόντα τους. Θα είναι self-service, λοιπόν, ο καπνιστής. Οι πελάτες μας θα μπουν μέσα να καπνίσουν. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Σε μικρές επιχειρήσεις όμως, θέλουμε να δηλώσουν τον εξωτερικό χώρο, γιατί έχουμε το εξής πρόβλημα. Αν γυτνιάζει δεξιά και αριστερά με άλλη επιχείρηση και δεν είναι ανοιχμένη η πέργολα από πάνω, δεν μπορούν να καπνίσουν ούτε έξω. Μάλιστα. Με ομπρέλες ή στα πεζοδρόμια και οι καταναλωτές καπνιστές έχουν και αυτοί δικαιώματα. Πρέπει να προβλεφτεί η δυνατότητα να καταναλώσουν το προϊόν με αξιοπρέπεια και τις προδιαγραφές που δίνει η εστίαση αυτή τη στιγμή
και αυτοί οι καταναλωτές. Αυτό το είδος δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να οριμάσει η αντικαπνική εκστρατεία μαλλιώς επιχειρήσεις. Λέτε ουσιαστικά έχει οριμάσει σε εσάς, αλλά όσο δεν υπολογίζετε για αυτούς που θέλουν να καπνίζουν. Και αν το προβλέπει. Μου ζητάνε χιλιάδες καταναλωτές και οι με να προστατευτούν και οι δε να καταναλώσουν. Βάλτε μία ανωτελεία, γιατί πάντα υπάρχει και ο κόσμος που έχει άποψη. Και θέλω να την ακούσουμε, να δούμε λοιπόν τι είπαν στο ρεπόρτερ της εκπομπής μας οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στο δρόμο, καπνίζουν, δεν καπνίζουν, για να έχουμε και μία εικόνα του τι λέει το κοινό. Για να ακούσουμε. Κόντρες μεταξύ καπνιστών και αντικαπνιστών έχει φέρει ο νέος νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, διότι και εγώ θα μπορώ, ας πούμε, να βγω με την παρέα μου σε κλειστούς πλέον εσωτερικούς χώρους όπου παλιότερα επιτρεπόταν το καπνίσμα και πλέον θα μπορούμε να αναπνέουμε και εμείς ελεύθερα, γιατί σε κλειστούς χώρους είναι πάρα πολύ αποπνικτικά. Δεν συμφωνώ καθόλου. Γιατί? Πιστεύω ότι πάρα πολλά μαγαζιά θα πάθουν ζημιά. Τώρα, π.χ. εγώ που καπνίζω, μπορώ να πάω κάπου να διασκεδάζω και να βγαίνω μετά έξω να καπνίζω και να... Δεν το θεωρώ σωστό. Ιδιαίτερα προβληματισμένοι εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο καινούριο νομικό καθεστώς. Ο νέος νόμος είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά το πώς ορίζει τη λειτουργία των καταστημάτων. Ο παλαιότερος αντικαπνιστικός προέβλεπε χώρους και για καπνιστές και για μη καπνιστές. Διαχώριζε τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στον νέο αντικαπνιστικό νόμο, οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να είναι τελείως ανοιχτοί. Πράγμα που δεν έχει καμία χρησιμότητα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή είναι στην ουσία σαν να σου λέει κλείσε. Πέραν όμως από τους επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι σε μπαρ, εστιατόρια και καφετέρειες, βλέπουν το μέλλον τους δυσίωνο. Αν υπάρξει εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με την παρούσα μορφή, είναι προφανέστατο ότι μια επιχείρηση σαν τη δική μας, που μάλιστα είναι και εποχιακή γιατί πρόκειται για ένα χειμερινό κατάστημα, αναγκαστικά θα βάλει λουκέτο και θα κλείσει. Οπότε όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε εμάς, κατά πρόκειται θα μείνουν άνεργοι. Η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζει τον αντικαπνιστικό νόμο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και για αυτόν ένα χώρο που δεν καπνίζει, αλλά πρέπει να υπάρχει και για μένα που καπνίζω. Με το ευχαριστήσω. Σαφώς. Τα ρούχα μας βρωμάνε, είναι λίγο δύσκολο και δεν μπορούμε να μυρίζουν τα ρούχα μας και να πάμε σπίτι μέσα στα παιδιά με μυρωδιά και αυτά.